Σας καλωσορίζω στο Δήμο Αλιάρ Θεσπιέων, στις ιστορικές Θεσπιές. Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκεστε εδώ. Βαδίζουμε προς την τρίτη πλέον χιλιετία μετά τη μάχη των Θερμοπυλών. Τιμούμε το ιστορικό γεγονός που καθόρισε μαζί με άλλα, σύμφωνα με τους ιστορικούς, τα σύνορα Ανατολής Δύσης, καθώς και τα όρια του δυτικού πολιτισμού και τις αξίες του. Όρια που ακόμα και σήμερα υπάρχουν και αμφισβητούνται έντονα, ενώ είναι σαφές πως καθορίζουν διαφορετικούς και εντελώς αντίθετους μεταξύ τους τρόπους ζωής. Είναι γενική παραδοχή πως τα ιστορικά γεγονότα διδάσκουν και φανερώνουν το μεγαλείο ή τις αδυναμίες των πρωταγωνιστών και αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά τους. Στη μάχη των Θερμοπυλών είναι γνωστό πως πολέμησε ο Λεωνίδας μαζί με 300 γενναίους Σπαρτιάτες που θυσιάστηκαν πιστοί στους νόμους της Σπάρτης που όριζαν ήταν ή επιτάς δίνοντας αιώνιο μάθημα γενναιώντας αλλά και υπακοής στους νόμους της πατρίδας για να προστατευτεί το συμφέρον τους. Είναι όμως λιγότερο γνωστό ότι οι 700 επίσης γενναίοι θεσποιείς έπεσαν μαζί του παραμένοντας παρά την εντολή που τους έδωσε να φύγουν πιστοί στα ιδανικά και στον πολιτισμό που δημιουργήθηκε αιώνες πριν τη μάχη όταν οι ελικονιάδες μουσες έδιναν τα δώρα τους στον άνθρωπο. Την ποίηση, τη μουσική, το θέατρο. Θυσιάστηκαν δηλαδή υπερασπιζόμενοι έναν τρόπο ζωής ο οποίος είναι η βάση του δυτικού πολιτισμού και που χωρίς αυτόν η ζωή αποτελεί ανυπόφορη σκλαβιά. Στην εμβληματική μάχη των Θερμοπυλών πολέμησε η βαρβαρότητα απέναντι σε αξίες και ιδανικά. Στο πεδίο της μάχης νίκησε η βαρβαρότητα. Στην ιστορία όμως καταγράφηκε η νίκη των ιδανικών. Η πειθαρχία στους νόμους της πατρίδας από τους 300 Σπαρτιάτες, η αλληλεγγύη και η αυτοθυσία από τους 700 θεσποιείς, η φιλοπατρία όλων. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πως τα σημαντικά γεγονότα δεν είναι τοποθετημένα αόριστα μέσα στην ιστορία, αλλά έχουν τόπο που συνέβησαν και ανθρώπους που τα δημιούργησαν. Και αυτός ο τόπος είναι η πατρίδα μας, ενώ οι άνθρωποι είναι οι προγονείς μας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την ιστορική περηφάνεια και την ταυτότητά μας που τόσο έχουμε ανάγκη. Η θυσία των 300 Σπαρτιατών είναι μια ισχυρή παρακαταθήκη στην ιστορία πως η κοινωνία λειτουργεί με νόμους και ο νόμος είναι πάνω απ' όλα ενώ για την υπεράσπισή του απαιτείται οποιαδήποτε θυσία. Η αυτοθυσία των 700 Θεσπιαίων είναι ιστορικό παράδειγμα πως για σπουδαία ιδανικά αξίζει να δώσεις και τη ζωή. Η μάχη των Θερμοπυλών κατέδειξε πως στα ιδεώδη βρίσκεται το κίνητρο να αγωνίζεσαι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν τόπο που αναβλύζει η ιστορία. Αντικρίζουμε τον ίδιο ορίζοντα και πατάμε το ίδιο χώμα με τους 700 ήρωες. Η ιστορία μας είναι ζωντανή και έχουμε χρέος να τη συνεχίσουμε. Νομίζω πως είναι ευλογία για όλους και είμαι ευτυχής που κοιτάζοντας απέναντι βλέπουμε την ίδια εικόνα του ιερού Ελικόνα με την οποία έφυγε ο Δημόφιλος με τους 700 θεσποιείς για τις Θερμοπύλες. Αυτό μας δίνει όχι μόνο τη χρονική συνέχεια της ιστορίας αλλά και τη χωρική και μας καθιστά συνεχιστές μιας βαριάς κληρονομιάς που οφείλουμε να προστατέψουμε. Η γεωγραφική θέση της χώρας μας είναι το ανάγχωμα στη διαχρονική εξανατολών επιθετικότητα και είναι βέβαιο και ιστορικά μοιραίο πως θα υπάρξουν ξανά Θερμοπύλες και ήρωες που θα προβάλλουν τα στήθη τους. Η ανάμνηση λοιπόν αυτών των γεγονότων δεν αποτελεί απλά ιστορικό και ηθικό καθήκον μας, αλλά κυρίως προετοιμασία για το μέλλον. Με σύνθημά μας, η μάχη της μνήμης είναι δική μας, αναβιώνουμε τη συνάντηση του Δημόφιλου με τον Λεωνίδα. Με τα ίδια ιδανικά να χρειάζονται υπεράσπιση, με τις ίδιες αξίες να θέλουν υπενθύμηση. Αγαπητοί αθλητές, την απόψινή νύχτα που εξαντλημένη σωματικά και με απίστευτη ψυχική δύναμη θα τρέχετε προς το πεδίο της δόξας, να έχετε στο νου σας πως βαδίζετε στα χνάρια των ηρώων και μας δίνετε λαμπρό παράδειγμα επιμονής στην επίτευξη του στόχου. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλόν αγώνα. Ευχαριστούμε τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την παροχή της αιγίδας στον αγώνα μας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Τους συνδιοργανωτές Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδος, το Δήμο Λαμιαίων, τον Απόλλωνα Δυτικής Αττικής, για τη στήριξή τους στους Δήμους Λεβαδαίων, Ορχομενού και Αμφίκλειας Ελάτιας.
τους χορηγούς μας που τα ονόματά τους αναγράφονται στο πανό απέναντι. Το τμήμα Ερυθρού Σταυρού Λιβαδιάς που έχουμε και την τιμή να βρίσκεται εδώ μαζί μας και η συνδρομή του είναι πολύ δυνατή σε αυτή την διαδρομή. Τους εθελοντές που βρίσκονται από εδώ μέχρι τις Θερμοπύλες, εκατοντάδες αθλητές. Ειδικά ευχαριστούμε για την αμέριστη συμπαράσταση, την ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υποστήριξη εδώ. Και τέλος, με συγκίνηση θέλω να πω κάτι προσωπικό. Είναι για μένα ο έκτος αγώνας, αλλά ο τελευταίος που ως δήμαρχος βρίσκομαι παρόν, διοργανώνω. Είναι ένα γεγονός που καθόρισε πολλά πράγματα στην θητεία μου ως δήμαρχος, ένα γεγονός που το πίστεψα από την αρχή μαζί με όλους τους συνεργάτες ότι πρέπει να το κάνουμε για να αναδείξουμε ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη στον τόπο μας, που ήταν πρωταγωνιστές άνθρωποι του τόπου μας και η ιστορία το λησμόνησε και θεωρήσαμε ότι δεν είναι απλώς ηθικό χρέος αλλά είναι μια παρακαταθήκη απέναντι στις επόμενες γενιές. Εμείς ως κάτοικοι αυτού του τόπου από τον οποίο ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να το αναδείξουμε, να το επισημάνουμε, να το φωνάξουμε και να το καταγράψουμε εκ νέου μέσα στην ιστορία. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια με όλες τις ενέργειες που κάνουμε αλλά κυρίως με τούτον τον αγώνα συμβάλαμε πάρα πολύ στο να δώσουμε έμφαση σε αυτό το γεγονός, στο να το τονίσουμε και πλέον οι 700 θεσποιείς να είναι αν μη τι άλλο οι ήρωες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος σίγουρα και όλης της χώρας μας επίσης. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε στον ίδιο αγώνα, στον 7ο του χρόνου, από άλλο ρόλο. Να είστε όλοι καλά. Για ένα χαιρετισμό, ο βουλευτής Βιωτίας με τη Νέα Δημοκρατία, κύριος Λευτέρης Κτιστάκης.